Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Καπώνη, καλή σας μέρα. Κύριε Τσόμπο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τώρα, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα διαδικαστικά. Βεβαίως, κύριε Τσόμπο. Πρώτα να ενημερώσω εσάς και τους ακροατές σας ότι όπως και εσείς αναφέρετε στην εισαγωγή σας, προχθές την Κυριακή συνεκλήθη και μάλιστα ύστερα από 2 χρόνια το κορυφαίο όργανο του κινήματος αλλαγής, η Κεντρική Επιτροπή, η οποία όπως γνωρίζετε απαριθμεί 270 αιρετά μέλη, τα οποία αποφασίζουν για τα κορυφαία θέματα του κινήματος. Βέβαια, όπως σας είπα και πριν, αυτή η συνεδρίαση έγινε μετά από 2 χρόνια, δεδομένου, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν επέτρεπαν την διαζώση συνεδρίαση της αυτής της Επιτροπής. Αποκλειστικό θέμα της συνεδρίασης αυτής της Επιτροπής, η οποία ηρίστο εν παρόδο διενεργήθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, όχι μόνο για το κόμμα μας, αλλά για τη χώρα μας. Εάν συνυπολογίσουμε, κύριε Τσόμπο, ότι η χώρα μας έρχεται αυτή τη στιγμή πληγωμένη, έρχεται τραυματισμένη τόσο μέσα από τις φωτιές του καλοκαιριού όσο και από την δίχρονη συγκυρία της πανδημίας, αλλά και το υπερχόμενο κλίμα της ακρίβειας το οποίο είναι μπροστά μας, φαντάζεται τι έχει να επακολουθήσει στη χώρα μας γενικότερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, όπου κορυφαίο θέμα ήταν το να αποφασίσουμε για τα διαδικαστικά κατά κύριο λόγο, τα οποία έχουν να κάνουν με την εκλογή του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, όπως προβλέπετε και από το καταστατικό του κόμματος. Ειδικότερα θα έπρεπε να γίνει η επικύρωση της εισήγησης η οποία προήλθε από την Επιτροπή Διοντολογίας και Καταστατικό του Κινήματος, βάσει της οποίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 5 Δεκεμβρίου του 2021 και αν χρειαστεί θα υπάρξει και επαναληπτική διαδικασία την επόμενη Κυριακή, δηλαδή τις 12 Δεκεμβρίου του 2021. Τώρα, αυτά είναι τα διαδικαστικά. Πάμε τώρα στο πολιτικό σκέλος. Είδαμε, μάθαμε, γνωρίσαμε, δεν μένουν κρυφά αυτά, κύριε Καπώνη. Αυτές τις εντάσεις και τις διαφωνίες τις οποίες είδαμε, και μάλιστα κάποια στιγμή ξέφυγε η κατάσταση από τις αντεγκλήσεις. Δεν θέλω να μπω στο ρεπορτάζ, θέλω να σας ρωτήσω, όχι ότι βεβαίως δεν συμβαίνουν και σε άλλα κόμματα ή σε ανάλογες διαδικασίες, αλλά ενδεχομένως να είναι μια μεγάλη πολυτέλεια για ένα κόμμα, το οποίο, για ένα κίνημα το οποίο επιχειρεί να βρει τον βηματισμό του, να υπάρχουν τέτοιες αντιπαραθέσεις με τέτοιο ύφος και να βλέπουμε εικόνες οι οποίες δεν τιμούν την πολιτική πάνω απ' όλα. Κύριε Τσόμπο, είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα όπως τα είπατε. Σαφώς και δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι από την κοινωνία, από τα μέλη μας, από όλους τους Έλληνες πολίτες. Η διαδικασία ήταν μια ανοιχτή διαδικασία. Είναι σε θέση να τη δουν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλοι οι Έλληνες πολίτες. Επομένως δεν έχουμε ούτε να βάλουμε κάτι κάτω από το χαλί, ούτε να κρύψουμε κάτι, ναι, από τα μέλη μας και από τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Να παραδεχτώ, και το λέω με μεγάλο πόνο αυτό το πράγμα, ότι οι προχθεσινές εξελίξεις στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν στη λογική της ενότητας και της προοπτικής για την παράταξή μας. Μια παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή είναι πληγωμένη μέσα από μια 10χρονη περιπέτεια και σε καμία περίπτωση δεν της αξίζει αυτή η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Αρκεί να σας πω ότι τα θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν και προκάλεσαν όλο αυτό
το νοσηρό κλίμα και το νοσηρό και συγκρουσιακό κλίμα κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής ήταν εντελώς διαδικαστικά θέματα. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δεν αφορούν ούτε τα μέλη του κινήματος αλλά ούτε την κοινωνία. Πάμε να κάνουμε εκλογή αρχηγού από τη βάση. Mm-hmm. Και η σπίθα, να πούμε, όλο αυτού του συγκρουσιακού κλίματος άναψε όταν ένας εκ των υποψηφίων και συγκεκριμένο ο κύριος Καστανίδης, αν δεν κάνω λάθος, καταθέτοντας μια τεκμηριωμένη όντας πρόταση για το πώς θα πρέπει, για το ποιοι θα πρέπει να υποδείξουν τους υποψήφους αρχηγούς, γιατί με βάση του καταστατικού για να είναι κάποιος αρχηγός θα πρέπει να υποδεχτεί από 5.000 περίπου μέλη του κινήματος. Ο κύριος Καστανίδης ήθελε να το διευρύνει όλο αυτό το πράγμα προκειμένου το ΠΑΣΟΚ και όσοι και οι υποψήφοι του να τύχουν μιας ευρύτερης κοινωνικής. Mm-hmm. Τώρα, να μην μπούμε αλλού στο χεβά με την ερώτησή μου, κύριε Καπώνη. Ενδεχομένως να έχουν ενδιαφέρον αυτές οι λεπτομέρειες. Ρωτώ πολιτικά αν υπάρχουν mm-hmm. οι πολυτέλειες για τέτοιες συγκρούσεις. Για ένα κόμμα το οποίο ψάχνει να βρει το δρόμο του, εδώ και χρόνια βεβαίως, όχι τώρα. Κύριε Τσόμπο, όπως σας είπα και στην αγωγή μου, σε καμία περίπτωση αυτό το κόμμα mm-hmm. δεν έχει την πολυτέλεια mm-hmm. Να αναλώνεται σε τέτοιου είδους διαδικαστικά θέματα και που προκαλούν συγκρούσεις και εντάσεις. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή προχωράει, θα πρέπει να προχωρήσει για την επιλογή του καινούργιου, την εκλογή μάλλον του καινούργιου αρχηγού μέσα σε ένα κλίμα ενότητας, μέσα σε ένα κλίμα πολιτικό. Mm-hmm. Όλη η διαδικασία θα πρέπει να πολιτικοποιηθεί και όχι να περιοριστεί στα στενά κομματικά όρια που υπαγορεύονται από κλειστά γραφεία και από κλειστές παρέες. Οι υποψήφοι mm-hmm. οι οποίοι αυτή τη στιγμή και οι τέσσερις υποψήφοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να είναι υποψήφοι αρχηγοί είναι μέλη του Γενικού Κοινοβουλίου οι τρεις και ο τέταρτος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ευρωβουλευτής και μάλιστα ψηφισμένος από το σύνολο του ελληνικού λαού mm-hmm. με 180.000 περίπου ψήφους. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε διαδικαστικά θέματα εάν τους προτείνουν οι φίλοι, αν τους προτείνουν τα μέλη και δεν ξέρω ποιοι. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι το πρώτο κόμμα το οποίο στην ελληνική πολιτική σκηνή έχει εισάγει τον θεσμό των ελεύθερων εκλογών για την εκλογή των αρχηγών του, όπου στις κάλπες έρχονται και ψηφίζουν όλα τα μέλη του αλλά και οι φίλοι του. Επομένως το να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικαστικά θέματα δεν βοηθάνε ούτε τη διαδικασία αλλά ούτε και την πολιτική στόχευση του κόμματος, το οποίο κόμμα θέλει να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και όχι στα μέλη και τους φίλους του. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα και γίνονται προς κάθε κατεύθυνση. Και να ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Τσόμπο, σε καμία περίπτωση δεν είναι στις προθέσεις μου ούτε εμένα, ούτε τη συντηρητική πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και του κινήματος για να συντηρήσουμε ή να διευρύνουμε αυτό το νοσηρό και συγκρουσιακό κλίμα. Μας ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα προσφοράς, ένα κόμμα το οποίο έχει αποδείξει στην μεγάλη του πορεία της μεταπολίτευσης ότι μπορεί να είναι χρήσιμο για την κοινωνία και για την πατρίδα μας. Τώρα, έχουμε τέσσερις υποψηφιότητες της νυν Προέδρου, της κυρίας Φόφης Γεννηματά, του πρώην Υπουργού, του κυρίου Λοβέρδου, του πρώην Υπουργού mm-hmm. επίσης, του κυρίου Καστανίδη και του Ευρωβουλευτή, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Θέλω να ρωτήσω αν αυτές οι θέσεις, οι απόψεις του καθενός θα φτάσουν στις τοπικές κοινωνίες και ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο πιστεύετε ότι θα πρέπει να ψηφίσουν οι φίλοι και τα μέλη του κινήματος αλλαγής. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Τσόμπο, να σας να πω ότι αφού αφήσουμε πίσω μας όλο αυτό το συγκρουσιακό και το νοσηρό κλίμα mm-hmm. το οποίο διαμορφώθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μέσα από ένα κλίμα ενότητας μεταξύ όλων των υποψηφίων χωρίς καμία εξαίρεση θα πρέπει συγκροτημένα να προχωρήσουν όλοι οι υποψήφοι
στην κοινοποίηση των πολιτικών τους θέσεων προς τα μέλη του κινήματος, προς τους φίλους, προς την ελληνική κοινωνία. Θέσεις οι οποίες θα αναφέρονται και θα προσπαθούν να δώσουν λύσεις και να δημιουργούν προοπτική στην ελληνική κοινωνία και στην πατρίδα μας γενικότερα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε στα διαδικαστικά θέματα, κύριε Τσόμπο. Η εκλογή του Προέδρου του ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να αποτελέσει ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός, προκειμένου η ελληνική κοινωνία να δει από κοντά και να καταλάβει μέσα από την κοινοποίηση των θέσεων και των τεσσάρων υποψήφιων τις προθέσεις όλων των υποψηφίων με βάση το τι είναι ο καθένας, το τι πρεσβεύει, το τι λέει και όχι σε σύγκριση μεταξύ του ενός με τον άλλον. Οι συγκρίσεις θα πρέπει να γίνουν με τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων, με τις θέσεις των άλλων κομμάτων και με το τι πρεσβεύει ο καθένας στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας μας. Αρκετά μέχρι εδώ η ισοστρέφεια, η ενότητα θα πρέπει να είναι η κορονίδα όλων μας των προσπαθειών και όλων μας των ενεργειών από τώρα μέχρι την εκλογή του καινούριου αρχηγού του κινήματος και στη συνέχεια όλοι μαζί, ανεξάρτητα από ποιος θα είναι ο καινούριος αρχηγός, να συστοιχηθούμε από ποιον προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να λάβει τη θέση που το αρμόζει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Η πορεία του ΠΑΣΟΚ, κύριε Τσόμπο, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, τη γνωρίζει ο ελληνικός λαός, αλλά όμως ήρθε η στιγμή πλέον να ξαναπάμε πάλι στον ελληνικό λαό, στα προβλήματα, στις ανάγκες τους, να τον ακούσουμε και μετά να διαμορφώσουμε την πρότασή μας προκειμένου να δώσει λύση σε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Καπώνη, αν γνωρίζετε, θα έχουμε επισκέψεις των υποψηφίων στην Λακαρνανία? Αν θα έχουμε επισκέψεις των υποψηφίων, αν θα γίνουν περιοδίες και αν θα έχουμε στην Λακαρνανία. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεδομένης και της πολιτικής βαρύτητας του νομού του Λακαρνανίας, αλλά και το μεγέθος του, γιατί ξέρετε πάντοτε ο νομός του Λακαρνανίας είχε ένα ειδικό βάρος σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας και ανεξάρτητα, δεν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, αυτό το οποίο είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι θα υπάρξουν επισκέψεις από το σύνολο των υποψηφίων του νομού του Λακαρνανίας, αλλά και από επιμέρους ομάδες υποστήριξης όλων των υποψηφίων προκειμένου να κοινωνήσουν τις θέσεις τους και στο τελευταίο σπίτι και στο τελευταίο χωριό του νομού του Λακαρνανίας, έτσι ώστε όταν θα πάμε στη διαδικασία των εκλογών να ξέρουμε ποιον ψηφίζουμε και γιατί τον ψηφίζουμε. Να τον ψηφίσουμε για αυτό το οποίο πρεσβεύει και όχι γιατί μας το υπέδειξε κάποιος ή από συμπάθεια ή δεν ξέρω από τι άλλο, με ποιο άλλο κριτήριο. Τώρα, δεν μπορώ να μην θέσω και το ερώτημα αν εσείς είστε υπέρ της ανανέωσης ή της συνέχισης αυτής της και της ηγεσίας αλλά και της πολιτικής πρακτικής. Κύριε Τσόμπο, όπως ξέρετε και όπως είστε σε θέση να γνωρίζετε, από την μέχρι τώρα καριέρα μου, την πορεία μου στην αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλες συλλογικότητες της κοινωνίας. Είμαι ένας άνθρωπος και εκπροσωπώ μια γενιά η οποία πάντα πρεσβεύει το καινούριο, πρεσβεύει το εναλλακτικό, πρεσβεύει αυτό το οποίο ακουμπά κάθε φορά τον Έλληνα πολίτη και την πατρίδα μας γενικότερα. Μέσα λοιπόν από αυτή τη λογική, σαφώς και είμαι υπέρ της ανανέωσης, της ανανέωσης με θετικό και αξιακό πρόσημο για την ελληνική κοινωνία, και δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω σαφώς και προς ποια κατεύθυνση, προς ποιον υποψήφιο θα υποστηρίξω σε αυτές τις εκλογές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ο οποίος είναι. Κοιτάξτε κύριε, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κατ' εμένα, εκφράζω την προσωπική μου άποψη κύριε Τσόμπο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να συμπληρώσω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά συμπληρώνονται από την πείρα που έχει
από την επιστημονική του κατάρτιση, από τις γνώσεις στο ελληνικό πολιτικό αλλά και ευρωπαϊκό γίγνεσθε, είναι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ένα άτομο το οποίο ήταν και στις προηγούμενες εκλογές υποψήφιος, τα αποτελέσματα τα ξέρετε, και το οποίο, ο οποίος διεκδικεί εκ νέου την αρχηγία του κινήματος αλλαγής. Αλλά σας είπα και πριν, το θέμα δεν είναι αυτός καθ' αυτός υποψήφιος. Το θέμα είναι το κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στο κίνημα αλλαγής και ο άνθρωπος αυτός καλείται να υπηρετήσει τις τύχεις του κινήματος αλλαγής και γενικότερα, αν το δούμε και διασταλτικά, τις τύχεις της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας μας γενικότερα. Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Έχουμε 3 μήνες ακόμη μπροστά μας. Όχι, έχουμε 2 μήνες ακόμη, που πιστεύω μέχρι την ημέρα των πρώτων εκλογών, που σημαίνει ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Κύριε Τσόμπο, κλείνοντας, μια παράκληση. Ότι θέλω να στείλω ένα μήνυμα ενότητας προς όλους, όλα τα μέλη και τους φίλους του κινήματος αλλαγής και να τους διαβεβαιώσω ότι μέσα στο κίνημα αλλαγής υπάρχουν όλες εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες είναι σε θέση να διασφαλίσουν και την ομαλή διενέργεια των εκλογών αλλά και την ενότητα μεταξύ όλων των μελών και των φίλων του κινήματος αλλαγής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Για την πρόσκλησή καλά. Σας και για την κουβέντα που κάναμε. Και τους ακροατές σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.